Καταρχάς, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας, εμείς θεωρούμε ότι η εισήγηση για αύξηση κατά 25%, δηλαδή από τα 4 στα 5 ευρώ του ημερήσου τέλους που πληρώνουν παραγωγοί και επαγγελματίες στις λαϊκές αγορές, θα αυξήσει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες αυτοί. Ήδη έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλα χρέη που δημιουργήθηκαν και από την περίοδο της πανδημίας και την κυβερνητική πολιτική που ενώ άφηνε τα σούπερ μάρκετ να αλωνίζουν με διευρυμένο ωράριο στις λαϊκές αγορές, είχε επιβάλει το μέτρο των 50-50, της λειτουργίας μισού αριθμού πάγων δηλαδή. Από την τεράστια αύξηση του κόστου παραγωγή, λόγω των υπέρογων αυξήσεων σε ενέργεια, καύσιμα και εφόδια, και από τι μεγάλε φυσικέ καταστροφέ που υπέστησαν παραγωγή από τη Θεσσαλία, τη Βόρεια Εύβοια και αλλού, και τα ψίχουλα που δόθηκαν εκεί ω αποζημίωση από την κυβέρνηση. Όπω εντοπίζεται και από την εισήγηση, η παραπάνω κατάσταση έχει ήδη πετάξει εκτό λαϊκή ένα σημαντικό μέρο παραγωγών και εμπόρων. Στο 20-30%, όπως είπαμε, μπαίνει και εισηγητικά, βλέπουν ότι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ένα στοιχειώδες εισόδημα από τη λαϊκή αγορά. Ήδη είναι εκατοντάδες οι άδειες που έχουν ανακληθεί τους τελευταίους μήνες, λόγω της αδυναμίας των παραγωγών και των εμπόρων να ανταποκριθούν στα χρέη, από το ημερήσιο τέλος στην περιφέρεια. Γι' αυτόν τον λόγο, ζητάμε να αποσυρθεί η συγκεκριμένη τροποποίηση και να γίνουν ρυθμίσεις στα χρέη όσων χρωστούν, ώστε να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές. Παράλληλα, σε σχέση με τον προϋπολογισμό, εμείς θέλουμε να επισημάνουμε το εξής. Όπως γνωρίζουμε εδώ πέρα, στελεχώνονται. Η κυβέρνηση δηλαδή προχώρησε στην υποκροτική απόσπαση των υπαλλήλων της περιφέρειας χωρίς τη θέληση στην αίτησή τους, χωρίς καν να διασφαλίζει τη μισθοδοσία τους για το συνολικό διάστημα της δείχνων της αναγκαστικής υποχρεωτικής απόσπασής τους. Και γι' αυτό το λόγο, απαιτούμε να διασφαλιστεί με νομοθετική ρύθμιση μισθοδοσία η περιοριακή απασχόληση όλων των συναδέλφων αυτών με συνέχιση κάλυψής τους από τις περιφέρειες. Θα καταψηφίσουμε με βάση αυτά. Δηλαδή, δεδομένου ότι αν ληφθεί υπόψη η πρότυπά μας να αποσυρθεί από την εισήγηση η αύξηση αυτή του τέλους, θα καταψηφίσουμε.